Πολιτική του κατεύθυνση. Με τι επιλογέ του, υπογραμμίζει του στρατηγικού άξονε που αφορούν το παρόν και το μέλλον τη πατρίδα μα και επιφέρει λειτουργικέ βελτιώσει στου τομεί οικονομικών, ανάπτυξη, εργασία, υγεία και περιβάλλοντο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργό αποφάσισε την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, σε αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, αρμόδιο για τι ιδιωτικέ επενδύσει και τι συμπράξει του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου στη θέση του Υφυπουργού Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα κοινωνική ασφάλιση. Την τοποθέτηση τη κυρία Ζωή Ράπτη, βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση Υφυπουργού Υγεία, αρμόδια για θέματα ψυχική υγεία. Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Ταγαρά, βουλευτή Κορινθίας... στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια, αρμόδιου για θέματα προστασία του περιβάλλοντο. Με τι αλλαγέ αυτέ, επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων, η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματο, η οργανωτική ενίσχυση του Υπουργείου Υγεία, η προστασία του περιβάλλοντο και η αντιμετώπιση των προκλήσεων τη κλιματική αλλαγή. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης επιλέγει πρόσωπα από τη Βουλή και την κοινωνία, διαφορετικών ηλικιών και εμπειρία, με γνώμονα τι ικανότητε και τη διάθεση για προσφορά ανεξάρτητα από ιδεολογικέ καταβολέ. Μπροστά στι προκλήσει των καιρών, ένα ήδη επιτυχημένο κυβερνητικό σχήμα δέχεται λειτουργικέ βελτιώσεις από τον Πρωθυπουργό για να ανταποκριθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά στι προσδοκίε των πολιτών. Η ορκομοσία των νέων μελών τη κυβέρνηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη μία το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Κλείνω σημειώνοντα ότι με την ανακοίνωσή μου θα λάβετε και την πλήρη σύνθεση τη κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών γραμματέων. Σα ευχαριστώ.